Σε κινήσεις και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πυρός Αιγαίου και Δωδεκανήσου, οι επιστημονικοί φόροι σε ελεύθεροι επαγγελματίες εμένουν στην απόφασή τους για αποχή από το διάλογο με την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και ζητούν την απόσυρσή του. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι φορείς επανέλαβαν την απόφασή τους για αποχή από το διάλογο, όπως επιχειρείται από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα, χωρίς αναλογιστικές μελέτες, ποσοτικοποιήσεις και συγκεκριμένα στοιχεία. Το ασφαλιστικό, κυρία Τόλογο, ταλαιπωρεί αυτή την ελληνική κοινωνία όσο τίποτα άλλο τους τελευταίους μήνες και είναι, διαφαίνεται μια κατάσταση αδιεξόδου, καθότι οι φορείς, όπως και ο δικός μας ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ζητούν να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι βλαπτικό για την όλη κοινωνία και για την οικονομία της χώρας μας, να αποσυρθεί και να αρχίσει μια συζήτηση εκ του μηδενός με αναλογιστικές μελέτες και όχι έτσι συλλήφθην που τους παίρνει όλους και τους οδηγεί σε μια κατάσταση αδιεξόδου. Και αυτό το λέμε γιατί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Σύλλογός μας έχει προτάξει μέχρι τώρα την ανάγκη της επιβίωσης των συναδέλφων, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι μισθωτοί στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας, ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να συντηρηθούν οι τομές υγείας και να μην καταρρεύσουν. Είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα πολιτικές οδήγησαν στη φυγή την αφρόκρεμα της νεολαίας μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία και προσφέρει τις γνώσεις και τα έξοδα που έκανε το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικογένεια, τα προσφέρει για χαμηλά χρήματα στη Γερμανία και τα δικά μας τα νοσοκομεία μένουν άδεια, γιατί οι αμοιβές που χορηγούνται δεν επιτρέπουν τη διαβίωση των γιατρών στα νοσοκομεία και υπάρχει μια μεγάλη τάση φυγής. Κινδυνεύει η ελληνική υγεία να μείνει και χωρίς ιδιωτικό τομέα, γιατί με το ασφαλιστικό σύστημα εξαναγκάζονται να κλείσουν πάρα πολλές αυτόνομες επιχειρήσεις ιατρικές, τα ελεύθερα ιατρία, τα εργαστήρια βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, καθότι και είναι υποτιμολογημένα για τα εργαστήρια οι εξετάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν. Και πρέπει να πω ότι η πρόταση για το ασφαλιστικό σύστημα οδηγεί και ένα μέρος των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι στην αρχή και δεν έχουν ίσως τόσο δουλειά που να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες που έχουν και την ικανότητά τους για να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, να τους οδηγεί σε κλείσιμο των ιατρείων, των νέων συναδέλφων και να φύγουν και αυτοί στο εξωτερικό. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, ζητάμε και από την Τρόικα, ζητάμε από αυτή την Ευρώπη, την υποτιθέμενη της αλληλεγγύης, να πάψει να καταγράφει και άλλα λάθη και να λέει κάναμε λάθος όπως έγινε τις προηγούμενες φορές, άλλοτε με τους συντελεστές, άλλοτε με τις πολιτικές της, να σταματήσουν την πολιτική λιτότητας, να σκύψουν πραγματικά σε μια Ευρώπη η οποία δεν θα είναι η Ευρώπη της φυγής και της μετανάστευσης, ούτε των προσφύγων, και θα είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, η οποία θα μπορέσει να προσφέρει στους κατοίκους της ένα μέλλον και δεν θα οδηγήσει σε διασπάσεις και σε εθνικισμούς. Η πρότασή μας είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να κάνουμε μια μελέτη σοβαρή για το ασφαλιστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν, και μέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο ο σύλλογός μας, οι γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα είναι σύμμαχος στην προσπάθεια της επίλυσης των αδιεξόδων στα οποία βρίσκεται η χώρα μας. Στο μεταξύ, τη νέα βελτιωμένη πρόταση για τις φορές των συλλόγων των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά την αρνησή τους να προσέλθουν την προηγούμενη Παρασκευή στην οριστή σας συνάντηση, παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα. Ειδικότερα για τους επιστήμονες, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στους εκπροσώπους τους, το Υπουργείο προτείνει μια μεταβατική περίοδο 3 ετών, κατά την οποία οι νέες εισφορές θα έχουν μια σημαντική μείωση που ξεκινά από 50% για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ και να προσαρμόζεται κλιμακωτά ένα 1% για κάθε πρόσθετα 1.000 ευρώ εισοδήματος, ώστε να είναι παραδείγματος χάρη 40% για όσους έχουν εισόδημα 20.000, 30% για όσους έχουν εισόδημα 30.000. Στο τέλος της μεταβατικής αυτής περίοδου, όπως υπόθηκε, θα επανεξεταστούν συνολικά οι συντελεστές εν ώψη της απόδοσής τους και του κατά πόσο συνεισέφεραν στην αύξηση της εισφοροδοτικής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, το 66% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους μετά την καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.